Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο άτομα με ειδικές ανάγκες. 500.000 από αυτούς περίπου με κινητικές αναπηρίες. Και λέω ότι εκτιμάται γιατί δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Ο αριθμός που αναφέρουμε στηρίζεται σε ποσοστά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κάποιον άλλο φορέα του κράτους. Αλλά ακριβώς αυτή η έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων είναι ενδεικτική του πώς αντιμετωπίζονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες και στη χώρα μας. Ανάμεσα στα άτομα αυτά είναι άνθρωποι με αναπηρίες όπως τυφλή, κοφή, με προβλήματα κινητικότητας, παραπληγική, τετραπληγική, με νοητικές αναπηρίες και άλλα. Δίπλα σε αυτούς πρέπει να υπολογίσουμε τους χιλιάδες με χρόνια προβλήματα όπως επιληπτική, νευροπαθής, άτομα με μεσογειακή αναιμία, σοβαρές αρθρίτιδες, αυτοάνωση νοσήματα ή καρκίνο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυξημένες ανάγκες, όπως γίνεται αντιληπτό, αυξημένες ανάγκες για την υγεία τους, έχουν σχέση με το σύστημα υγείας, η οποία θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι είναι σχέση εξάρτησης, σε μόνιμη και συχνή βάση. Αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα υγείας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα και με στοιχεία που αναφέρονται στην τελευταία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών για ιατρική εξέταση δεν καλύπτονται κατά 4 φορές περισσότερο σε σχέση με άτομα που δεν έχουν αντίστοιχα σύνθετα προβλήματα. Η ιατρική περίθαλψη για τα αμαία είναι συχνά πολύ ακριβή, βρίσκεται πολύ μακριά, δεν έχουν πρόσβαση λόγω των αναπηριών τους, ή είναι πολύ μεγάλη λίστα αναμονής για αυτούς και γίνεται αντιληπτό ότι δεν έχουν το περιθώριο να περιμένουν. Η στρατηγική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας ενημερώνει επίσης ότι οι ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνια προβλήματα, όπως για παράδειγμα ο χρόνιος πόνος ή η μέση γενετική αναπηρία, ή άτομα με σπάνιες ασθένειες ή καρκίνο που οδηγούν σε αναπηρίες, επίσης δεν έχουν συχνά την ιατρική περίθαλψη που χρειάζονται. Ας σκεφτούμε ποια είναι η κατάσταση και εδώ στην περιοχή μας στα Γιάννενα, όπου έχουμε πολλά απομακρυσμένα χωριά, με τον πληθυσμό εκεί είτε να αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα χωριά του, είτε να ζει εκεί σε βάρος της υγείας και της περίθαλψης που χρειάζεται. Στο ερώτημα γιατί είναι αυτή η κατάσταση της ιατρικής περίθαλψης στον ΑΜΕΑ, η απάντηση είναι ότι απέναντι στο εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας, τα ΑΜΕΑ βρίσκονται σε ακόμα πιο δυσκολή θέση. Αφού έχουν υψηλότερο ποσοστό φτώχειας, χαρακτηριστικά είναι εδώ τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που μιλάνε για το ότι το 50% των ΑΜΕΑ βρίσκεται κοντά ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, είναι κατά 95% εκτός εργασίας στη χώρα μας, ακόμα και αν είναι ικανή για εργασία, είναι αποκλεισμένη σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση που είναι και όρος για την εργασία. Ακριβώς επειδή για το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις του όλο τον χρόνο θεωρούν ότι τα άτομα με αναπηρία και ανάγκες υγείας τους είναι υπερβολικό κόστος. Έτσι υλοποιούν την πολιτική που έχει οδηγήσει στην δραματική περικοπή στις αναπηρικές συντάξεις και στα αναπηρικά χρονιακά επιδόματα με το γνωστό κόστος των ΚΕΠΑ. Για παράδειγμα, τα ΚΕΠΑ δίνουν ποσοστό αναπηρίας της κλίνης κατά πλάκας 40-50%. Οι καρκινοπαθείς παίρνουν επίδομα αναπηρίας ή αναπηρική συντάξη μόνο τα 2 πρώτα χρόνια μετά τη διάγνωση, ενώ από τους περίπου 500.000 βαριά ανάπηρους στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι επίδομα παίρνουν μόνο 150.000. Οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση έχουν οδηγήσει σε μεγάλες περικοπές στην κάλυψη από τον ΕΟΠΗ σε φάρμακα, θεραπείες, όπως φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες, αναλώσιμα, βοηθήματα, ορισμένα από τα οποία είναι πολύ ακριβά. Όπως για παράδειγμα τα αναπηρικά μαξίδια, τα τεχνητά μέλη και άλλα. Ενώ γνωρίζετε ότι οι ανασφάλιστοι δεν δικαιούνται τις τελευταίες παροχές από κανέναν φορέα. Η διαχρονική πολιτική της κρατικής υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της υγείας μαζί με τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες κατατρώνουν το οικογενειακό εισόδημα των λαϊκών οικοκυριών
που έχουν ένα μέρος στην εμπειρία. Υπάρχει άμεση σχέση, όπως είπαμε και πριν, του βαθμού της βαρύτητας της αναπηρίας και του βαθμού φτώχειας, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι οι πληστηριασμοί που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και για τους οποίους το κίνημα και το ΚΚΕ έχουν κάνει αγωνιστικές παρεμβάσεις, αφορούν σπίτια οικογενειών με άτομα με αναπηρία. Η παραπάνω πολιτική αποτελεί πλευρά του εθνικού σχεδίου για την αναπηρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επί της ουσίας αποτελεί εξειδίκευση των κατευθύνσεων, των ενωσιακών κατευθύνσεων για την Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό θέτει ως στόχο τη μείωση των επιδομάτων και γενικότερα των δαπανών για κοινωνική πολιτική κατά 50%. Για να το πετύχει αυτό, μεταξύ άλλων πολιτικών, εισάγει και την πολύ ύπουλη, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, έννοια της λειτουργικότητας, όπου αντί του ποσοστού αναπηρίας ως κριτήριο για μια σειρά από απαραίτητες παροχές, μετριέται η ικανότητα του ανάπηρου να ανταποκριθεί στα καθημερινά. Δηλαδή, πρακτικά, να επιβιώσει όσο μακριά και βρίσκεται από τις πραγματικές του ανάγκες. Επιπλέον, με τη συμβολή των κυβερνήσεων, έχουν κλείσει ή υποβαθμιστεί κρατικές δομές που η χρησιμότητά τους εγκάλυψε τον βαριά ανάπηρο των μοναχικών ανθρώπων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν κτλ. Φάνηκε και στην πανδημία. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος της περίθαλψης μετακινείται στα αμαία και τις οικογένειές τους, ανοίγει ο τρόπος για την επιχειρηματική δράση σε αυτούς τους ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς. Επιχειρηματική δράση, τα εγκλήματα της οποίας στον χώρο της περίθαλψης φάνηκαν ανάγλυφα και στην πανδημία, με τις εκατόμπες νεκρών, ιδιαίτερα στις χώρες της εντός εισαγωγικών πολιτισμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε δυστυχώς να ξεχάσουμε τα περιστατικά και στη χώρα μας, όπου παιδιά με νοητική αναπηρία βρέθηκαν δίπλα στους νεκρούς γονείς τους και πέθαναν αφού νόσησαν. Το κλείσιμο των κρατικών τομών, η έννοια της λειτουργικότητας, όπως και το κλείσιμο στην ουσία των ειδικών σχολείων, προχωράνε προσχηματικά στο όνομα της μη απομόνωσης των αμαία, στο όνομα του να μην υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος τους, στο όνομα της ισότητας και της υπερίληψης. Από τα παραπάνω, όπως γίνεται φανερό ότι τα άτομα με αναπηρίες, οι χρόνιοι πάσχοντες, είναι πραγματικά αποκλεισμένοι από την ιατρική περίθαλψη και αποκατάσταση. Σπάνια όμως θα ακούσουμε κάτι σχετικό για το συγκεκριμένο αποκλεισμό των αμαία από τα διάφορα αστικά επιτελεία, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστικές κυβερνήσεις, οι διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, που εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα αυτό. Επικεντρώνονται κύριες στα εμπόδια στους δρόμους και σε άλλες υποδομές σε κτίρια, στα εμπόδια σύνδεση στο διαδίκτυο, που φυσικά εμείς δεν λέμε ότι δεν αποτελούν και αυτά σοβαρά ζητήματα που θα έπρεπε, που δεν αποτελούν πολυτέλεια και πρέπει άμεσα να λυθούν. Όμως σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριά της χώρας μας, όμως το ζήτημα της υγείας και της περίθαλψης και της αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες αποτελεί ζήτημα ζωής και θανάτου. Το δίλημα είναι τα κέρδη τους ή η υγεία μας. Όταν το ΚΚΕ αναφέρεται στα κέρδη τους, όπως ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής, σε σχέση με τη ζωή και την υγεία των αμαία, εννοεί για τα κέρδη των ομήλων εκατοντάδες άνθρωποι ακατεύονται και μένουν ανάπηροι από εργοδοτικά εγκλήματα, από επαγγελματικές ασθένειες, τροχαία ατυχήματα. Γεννιούνται με συγγενείς αναπηρίες και λόγω πλημελούς προγεννητικού ελέγχου. Αποκτούν αναπηρίες από λοιπόνες ασθένειες, εγκεφαλικά και άλλες αιτίες που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί αν είχε δοθεί έμφαση στην πρόληψη και στη δημόσια και δωρεά πρωτοβάθμια περίθαλψη. Χιλιάδες αμαία δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες υγείας τους, γιατί όλες οι κυβερνήσεις προωθούν την απόσυρση του αστικού κράτους από τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους για να εξασφαλιστούν οι επενδύσεις και οι επιδοτήσεις, τα ματωμένα πλεονάσματα που διασφαλίζουν τα αυξημένα κέρδη των ομήλων. Χιλιάδες αμαία και χρονίως πάσχοντες αποτελούν μία πελατεία
για τους επιχειρηματίες και χρυσολογία για τους ομίλους που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό και θεωρούμε προκλητική τη στάση όλων των αστικών κομμάτων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα σώμα υποκρισίες που στείλουν για τα ΑΜΕΑ. Ακούμε μεγάλα λόγια, παχές ανακοινώσεις της επαιτίους, πολλή συγκίνηση και βιωματικές αναφορές. Όμως τα παραπάνω στοιχεία μιλούν από μόνα τους, όπως και τα παρακάτω. Και ας πάρουμε εδώ πέρα για παράδειγμα τον τομέα της φυσικής, ιατρικής και αποκατάστασης. Η αποκατάσταση, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι μια διαδικασία που προορίζεται για να διευκολύνει τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να επιτύχουν να διατηρήσουν μια βέλτιστη σωματική, αισθητηριακή, διανοητική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργία. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής περίθαλψης και υπηρεσιών υποστήριξης, τη σωματική, ψυχολογική, θεραπευτική, βοήθεια στην ομιλία κτλ. Διαπιστώνουμε ξεκάθαρα πως έχει αφαιρθεί πλήρως στα χέρια των ιδιωτών που αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τον πόνο και την αγωνία χιλιάδων οικογενειών που θέλουν να δουν τον άνθρωπό τους να ξανακερδίζει τη ζωή μετά από ένα εργατικό ατύχημα, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή ένα τροχαίο. Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 200 κλίνες στο δημόσιο σύστημα υγείας και αυτές δεν είναι ορθολογικά κατανεμημένες. Ενώ ιδιωτικά υπάρχουν περίπου 3.500 κλίνες. Για να έχουμε μία εικόνα, οι τιμές φτάνουν τα 2 με 3.000 ευρώ το μήνα για τα παιδιά και τα 6 με 7.000 ευρώ το μήνα για τους ενήλικες. Φανταστείτε λοιπόν έναν νέο άνθρωπο, μία οικογένεια μετά από ένα τροχαίο, μετά από ένα εργατικό ατύχημα. Και χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου λειτουργούν 10 κλίνες και ενώ παρόλο που οι εγκαταστάσεις είναι υπερσύγχρονες, δεν αξιοποιούνται στο έπακρο, όταν λόγω χάρη δεν υπάρχει υδροθεραπευτής για να λειτουργήσει η πισίνα που προβλέπεται και η οποία έχει ουσιαστικά εγκαταληφθεί. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει για να το ποσοστότερα εκμεταλλευτεί το ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης ακριβώς απέναντι από το ΦΙΑ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το οποίο διαθέτει 99 κλίνες και εξυπηρετεί τη Βορειοδυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου και την Αλβανία. Στην ιστοσελίδα τους αυτοί χαρακτηριστικά αναφέρουν, μεταξύ άλλων, έτσι. Διαθέτει άνετα πολυτελή μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα, τα οποία διαθέτουν τηλεόραση, υποδοχή σύνδεσης προσωπικού υπολογιστή και σύρμα το ίντερνετ. Θα μπορούσαμε να διαβάζουμε κάτι αντίστοιχο και για κάποιο ξενοδοχείο. Σκόπιμα όμως δεν αναφέρουν το εξής, ότι η αναλογία για φυσικοθεραπευτή προς ασθενείς είναι ένας φυσικοθεραπευτής για 4 ασθενείς στη διάρκεια μιας ώρας, μιας συνεδρίας, και αυτό προφανώς είναι μόνο μία από τις πτυχές που μπορούμε να αναδείξουμε και καταδεικνύει ξεκάθαρα τη λογική του κέρδους σε βάρος της υγείας και της δυνατότητας αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρίες. Στο τομέα της ειδικής αγωγής, οι γονείς ουσιαστικά πληρώνουν από την τσέπη τους για τις αναγκαίες θεραπείες, γιατί πολλές φορές και αυτές που συναγωγραφούνται δεν επαρκούν, είναι λιγότερες από τις πραγματικές ανάγκες, συνήθως συναγωγραφούνται 8 με 10. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, μια τόσο σημαντική υπηρεσία για πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους, που το κύριο μέρος της αφορά ιατρικές πράξεις, υπάρχει ως υπηρεσία σε δήμους, ανακαλύπτει μικρό μέρος των αναγκών με το ελάχιστο προσωπικό και εξοπλισμό, ενώ είναι συνεχώς και υποαίρεση λόγω της χρηματοδότησης της προσωρινής χρηματοδότησης από προγράμματα. Σήμερα στα Γιάννενα υπάρχουν 27 δομές της υπηρεσίας που εξυπηρετούν περίπου 850 άτομα. Την ίδια στιγμή η πρόνοια υπολογίζει το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στο 11% του γενικού πληθυσμού στην περιοχή μας. Αυτή είναι η ισότητα και η συμπερίληψη που σε όλες τις πτώσεις κλείνουν οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα, οι εμπλεκόμενες ΜΚΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δηλαδή το σβήσιμο των αυξημένων πυρηνακών των τομέα για λόγους κόστους, αλλά με το μανδύα της μη διάκρισης. Όμως, βιώνουμε σε πολλαπλάσιο βαθμό το απάνθρωπο πρόσωπο του σαν καπιταλιστικού συστήματος. Και όλα αυτά σε μια περίοδο αλματώδους ανάπτυξης τεχνολογίας και της ιατρικής επιστήμης. Τα άτομα με αναπηρίες μαθαίνουμε για την κατασκευή συσκευών που θα εμφυτεύονται στον εγκέφαλο συνδεδεμένες με το ίντερνετ και θα μπορούν να κάνουν, για παράδειγμα, ένα τετραπληγικό να κουνήσει το ποτήρι του υπολογιστή του μόνο και μόνο με την σκέψη του. Ξέρουμε όμως ότι αυτό δεν αφορά την πλειοψηφία από εμάς, γιατί δεν θα μπορούμε να τα αγοράσουμε. Ξέρουμε ότι η χρήση τεχνολογιών με κριτήρια του κέρδους και στα χέρια των ομήλων μπορεί να γίνει επικίνδυνη για τους λαούς. Τελικά, τα αμαία από το αστικό, τελικά και τα αμαία, το αστικό κράτος, το μόνο που έχει να διαθέσει είναι κύρια συμπάθεια, φιλανθρωπία, πολλές ΜΚΟ που υποκαθιστούν την ευθύνη του για δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες και όλα αυτά στο όνομα για δωρεάν υπηρεσίες, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και όλα αυτά να αποτελούν το όχημα της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης. Φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ έχει μόνιμο και διαρκή προσανατολισμό στη ζητήματα της αναπηρίας, για τη στήριξη των ετοιμάτων του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος για την πρόθεση λύσεων απέναντι στα περιοριστικά προβλήματα που διαμορφώνονται και από την αναπηρία. Ψηλά στην ατζέντα του κόμματός μας βρίσκεται, όπως αναδείχθηκε και από τις προηγούμενες ομιλίες, το ζήτημα της έγκαιρης διάγνωσης και πρώιμης παρέμβασης, η πολιτική της πρόληψης και στην αναπηρία. Διεκδικούμε δωρεάν εντροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη, ανεξάρτητα από το ποσοστό αναπηρίας και δωρεάν παροχή του αναγκαίου υγειονομικού υλικού και των τεχνολογικών βοηθημάτων που επιβάλλει η φύση της αναπηρίας. Επαγγελματική αποκατάσταση όλων των ικανών προστασία ανάπηρων με ευθύνη του κράτους, δημιουργία προστατευμένων εργαστηρίων, η παραγωγή των οποίων θα απορροφάται με ευθύνη του κράτους, δημιουργία νέων κρατικών μονάδων ανοιχτής κλειστής περίθαλψης, ξενών διαμερισμάτων και μη αυτόνομης διαβίωσης. Εστιάζουμε στο εξής και νομίζω είναι αυτό που αξίζει να μείνει από την παρέμβαση αυτή, ότι το ΚΚΕ επιμένει στην ανάγκη να υπάρχει θετική διάκριση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να αναγνωρίζονται οι διαφορετικές και αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για τη συνολική στήριξη και όχι να καταργούνται στο όνομα μιας δίθεν ισότητας. Παλεύουμε για κατάργηση κάποια επιχειρηματικής δράσης ανοιχτής ή συγκαλυμμένης μέσα από τις διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις στους ευαίσθητους χώρους της υγείας, της πρόνοιας, της ειδικής αγωγής και αποκατάστασης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει ουσιαστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και πρόνοιας για όλο τον λαό. Ως κόμμα έχουμε ξεκάθαρο ότι τα κέρδη των λίγων είναι συμβίβαστα, αγεφύρωτα με την υγεία και στην τελική ανάλυση με τη ζωή του λαού. Η επιστήμη, η τεχνολογία, όλα εκείνα τα μέσα που δίνει η εποχή μας, φωνάζουν εκφραστικά πως τα άτομα με αναπηρίες, οι χρονίως πάσχοντες, μπορούν να ζήσουν με βάση τις ανάγκες τους. Αντλούμε πολύτιμα διδάγματα από τα άλματα που κατάφερε η πρώτη απόπειρα οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση στον 20ο αιώνα για την καθολική και ολοκληρωμένη περίθαλψη των αμαίων. Απευθυνόμαστε ειλικρινά σε κάθε ανάπηρο και του λέμε ότι η μόνη ρεαλιστική πιθανότητα να ζήσει καλύτερα περνά μέσα από τον αγώνα για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία, για την κοινωνία εκείνη που βάζει πραγματικά στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, καταργώντας την εκμετάλλευση και το κέρδος του. Δηλαδή την κοινωνία του σοσιαλισμού. Σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ καλεί σε συμπόρευση και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί τις πιο όμορφες μέρες δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Ευχαριστώ.